από μερικά λεπτά είχαμε συνδεθεί με τον Παναγιώτη Σπυρόπουλο στην Εθνική Οδό που ξανακλίνει. Πάμε κυρίες και κύριοι να δούμε ποια είναι η εικόνα τώρα. Έχουν περάσει, Παναγιώτη, μόλις λίγα λεπτά και το έχει στρώσει κανονικά. Ακριβώς. Λίγα λεπτά και η μύδη από ό,τι φαίνεται δείχνει ακόμα πιο σκληρό πρόσωπο εδώ στην Εθνική Οδό Αθηνών Λαμίας και μάλιστα σε λίγα χιλιόμετρα από την Αθήνα, δηλαδή στην γέφυρα Καλυφτάκη. Να σου πω ότι ενδεχομένως σε λίγο θα είναι και απαγορευτική κίνηση των αυτοκινήτων εδώ και στον παράδρομο της Καλυφτάκη, προκειμένου να στρίψουν αριστερά ή δεξιά προς Μενίδη, Θρακομακεδόνηση, είτε ακόμα και στην Κηφισιά. Μπορείτε να δείτε και τη βοήθεια του Θοδωρή, του Κρίτσα και του Αγγέλη, του Γαμπόλη, ότι περνούν μόνο τα εκχιονιστικά μηχανήματα και τα αυτοκίνητα της νέας οδού, προκειμένου και αυτά να μπορέσουν να κρατήσουν τουλάχιστον ανοιχτό το δίκτυο ή να περιορίσουν τουλάχιστον την ένταση του χιονιά, προκειμένου να μην παραταθεί, θα σου έλεγα, αυτό το 24ωρο απαγορευτικό στην Εθνική Οδό Αθηνών Λαμίας. Καθώς πρέπει να καθαρίσουν οι δρόμοι για να ανοίξουν και κάποια στιγμή το πρωί. Αλλιώς, αν τους αφήσουν έτσι, θα πιάσει πάγο και δεν ξέρουμε τι ώρα και αν θα ανοίξουν. Σύμφωνα με τις προγνώσεις των μετεωρολόγων, πάντως, ΣΥΑ, και αυτό το λόγο έχει δοθεί μόνο αυτή η 24ωρη, θα σου έλεγα, διακοπή κυκλοφορία στην Εθνική Οδό Λαμίας. Από εκεί και πέρα θα επανεκτιμηθεί η κατάσταση και τα μετεωρολογικά φαινόμενα, προκειμένου να δουν αν έχουν μπορέσει τουλάχιστον αυτό το χρονικό διάστημα, το 24ωρο, να έχουν περιορίσει τον χιονιά, τις συνέπειές του τουλάχιστον στον αποκλεισμό της Εθνικής Οδούς. Ο κύριος Χρυσοχοίδης τουλάχιστον ακόμα και για να δικαιολογήσει, να αιτιολογήσει το τι ακριβώς συνέβη νωρίς το πρωί για τις 5,5 ώρες που τουλάχιστον είχε κλείσει η Εθνική Οδό Αθηνών Λαμίας, είπε ότι τα φαινόμενα ήταν έντονα με ισχυρούς ανέμους και καθιστούσαν μάλιστα απογορευτική και την επέμβαση των χιονιστικών μηχανημάτων. Ελπίζουν πως αυτό αυτή τη νύχτα και αύριο το πρωί δεν θα γίνει, δηλαδή θα μπορέσουν να κρατήσουν όσο το δυνατόν περισσότερο ή να περιορίσουν το φαινόμενο και να έχουν καταρρύνει την κατάσταση. Παναγιώτη, βλέπουμε ότι δυσκολεύουν τα πράγματα πλέον και στον παράδρομο στη γέφυρα Καλυφτάκη. Μένεις μαζί μας για να σε ξαναβρούμε αν χρειαστεί στη συνέχεια.